Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο. Ο κύριος Περιμένης. Κύριος Περιμένης. Κύριος Κατσίκας. Καταρχάς, θα συγχαρώ τον κύριο Αποστολίδη για την καλή παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε ό,τι αφορά την εκένωση της κίστης, στις περιπτώσεις που είπατε ότι καταλήγουμε σε μόνιμο αυτοσυγκρατούμενο καθετήρα ή διαλείπονες καθετηριασμούς. Είναι γνωστό βέβαια ότι όλοι οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να αυτοκαθετηριάζονται. Μήπως η εναλλακτική θεραπεία και για τις δύο αυτές περιπτώσεις θα ήταν η υπερηβική κιστοστομία? Ναι, η υπερηβική είναι μια εναλλακτική λύση. Ήδη σε μια διαφάνεια είχα παρουσιάσει τα ποσοστά ρουλιμόξων είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τους, ο κίνδυνος μάλλον ρουλιμόξων στα ίδια επίπεδα με τους διαλείποντες καθετηριασμούς και τα εξωτερικά συστήματα και ένωσης των ούρων. Ωστόσο και πάλι όμως έχουμε άλλες παρενέργειες από τους, τους υπερηβικούς, σχηματισμό λίθων, χρόνια φλεγμονή της κίστης. Ναι, εξαρτάται, ναι, και αν είναι συνεχές σύστημα και ένωση των ούρων βέβαια, έχουμε και κίνδυνο ρύκνωσης της κίστης. Κάποιες μελέτες μιλάνε για κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου βέβαια λόγω της χρόνιας φλεγμονής. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά. Και δεν παραλείπεται ότι είναι μια προσθετική αναπηρία. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι λίγο η δική μας αντιμετώπιση είναι κάπως διαφορετική από την αντιμετώπιση των φυσιάτρων. Και επειδή δημιουργούνται το ένα μετά το άλλο τα κέντρα αποκατάστασης στην Ελλάδα, βλέπω ότι η αντιμετώπιση των φυσιάτρων είναι διαφορετική. Για αυτούς ο υπηρετικός καθετήρας θεωρείται ότι ουσιαστικά απελευθερώνει τους ασθενείς και τους δίνει δυνατότητα καλύτερης φυσικής αποκατάστασης, ανεξάρτητα από τις ουρολογικές επιδημιουργίες. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ασυμπτωματικοί ασθενείς σε αυτούς, ένα. Και ένα δεύτερο, αν κατάλαβα καλά από μια διαφάνεια, είναι ακόμα πιο αυστηρά τα κριτήρια αποδοχής θετικότητας σε αυτούς τους ασθενείς? Γιατί ήταν κάτι 10 στη δεύτερη, 10 στην τετάρτη. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Έτσι, αυτά είναι τα κριτήρια του National Institute for Disability and Rehabilitation Research. Και αυτά θεωρούν ως όρια για την σημαντική βακτηριουρία σε αυτούς τους ασθενείς. Όσον αφορά το πρώτο, θεωρείται δεδομένο ότι από τη στιγμή που θα βρίσκεται σε αυτοσυγκρατούμενο καθετήρα ή θα βρίσκεται σε διαλείπους καθετηριασμούς, περιμένουμε να έχουμε βακτηριουρία αυτή ασθενής. Το οποίο σημαίνει ότι αν μας έρθουν με κάποια καλλιέργεια θετική, που έρχονται έτσι κι αλλιώς, γιατί κάνουν έλεγχο τακτικό κτλ., δεν είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε χορήγηση αντιβίωσης ασθενής αυτούς. Αν κατάλαβα την ερώτηση. Θέλω να πω πώς θα χαρακτηρίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό συμπτωματικό. Συμπτωματικό με τα συμπτώματα τα οποία περιέγραψα. Πυρετό, αίσθημα δυσφορίας στην υπερηβική, στην εφρική χώρα, θολά και δύσοσμα ούρα. Μία λίμωξη από το κατώτερο ουροπητικό δεν θα έχει πυρετούς. Δεν είναι. Γιατί να μην έχει. Δηλαδή η συμπτωματολογία των χαμηλών λοιμώξεων σε ένα φυσιολογικό άτομο είναι η γνωστή. Συχνουρία, τσούξιμο, μπούκωμα. Ναι, μπορεί, δεν, είναι απλά, δεν είναι απλά κυστήριδες όμως αυτά που κάνουν. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ουριθρίδες, μπορεί να είναι προστατήριδες, μπορεί να, είναι, να έχουν κυστορυθρική παλινδρόμηση, να είναι πυρονεφρίδες. Δηλαδή δεν. Την κυστήτιδα σε αυτούς θεραπεύουμε. Και ποια κυστήτιδα μιλάμε? Ναι, όταν την έχουν, νιώθουν, τι εκδηλώνουν τα περιστατικά αυτά? Συγγνώμη. Είναι αυτά τα συμπτώματα που περιέγραψε. Είναι τα δύσοσμα και θολά ώρα που από μόνοι τους ξέρουν δηλαδή ότι όταν μυρίζουν τα ούρα τους και γίνονται θολά, ας πούμε, ότι έχουν ουρολίμωξη και έρχονται, ας πούμε, και ζητάνε αντιβίωση. Μου επιτρέπετε. Ή υπάρχει, ξέρω, γενική καχεξία. Πολλοί από αυτούς αυξάνουν τη σπαστικότητά τους παράλληλα με την, με την λίμωξη. Δηλαδή, από μόνοι θα καταλαβαίνουν τα συμπτώματα και έρχονται. Συγγνώμη λίγο, το είπε ο συνάδελφος, η πλειοψηφία αυτών των αρρώστων δεν έχει αίσθηση. Αλλά έχουν μία ευαισθησία στο διάκητο κοιλιακό βάρος, όχι άλγος. Στη δυσοσμία αποκτάνε μία εμπειρία και. Δηλαδή, αυτά είναι τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον παραπληγικό άρρωστο. Και όχι αυτό που λέμε έχει τσούξιμο, έχει συχνουρία. Εκείνο είναι ο καθαρισμός. Δηλαδή, τι εννοώ? Καλλιέργεια θετική. Κανένα από αυτά τα συμπτώματα, μην τον δίνετε αντιβίωση, είναι αμαρτία. Όταν χρειαστεί, δεν θα πιάνει. Πολύ απλά. Ο κύριος Αθανασού. Βασικά, το βασικό σύντομα είναι η υπερατανακλαστικότητα που μπορεί να καταλάβει κανείς και κάποιες ακράτειες. Πραγματικά και εγώ έχω λίγο παραξενευτεί με αυτό με το 10 στην Δευτέρα στους διαλείποντες. Δηλαδή,
Δεν το αφηρητώ, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα έδινα σε έναν ασθενή με 10 συνδευτέρα σε δύο χωρίς κάποιο στοιχείο, δεν θα έδινα. Ναι, σίγουρα πίσω από αυτή την έρευνα υπάρχει άλλο που... εταιρεία με αντιβιωτικά. Τώρα είναι προφανές. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι. Αυτά δεν είναι εταιρεία με αντιβιωτικά. Είναι κριτήρια ομοφωνίας του ένα NDDR. Άρα πρέπει να το αποδεχτούμε. Επειδή παραβιάσαμε κατά πολύ το. Και το τελευταίο για τη ρήκνωση. Εγώ για τη ρήκνωση θέλω να πω ότι μπορεί να αποφευχθεί με το να κλείνει κανείς τον καθετήρα για κάποια χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο αντέχει ο ασθενής. Έτσι, είναι σημαντικό πρόβλημα. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω για τους φυσιάτρους. Επειδή εργάζομαι σε ένα κέντρο αποκατάσταση και συχνά συγκρούμαι με το φυσιάτρο που είναι υπεύθυνος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για πρόγραμμα σε πισίνα. Ένας άρρωστος που έχει περιβικό καθετήρα μπορεί να κάνει πρόγραμμα αποκατάσταση σε πισίνα, ναι ή όχι? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να κάνει. Ο φυσιάτρος θα απαγορεύει διαροπάλου την είσοδό του. Θεωρεί ότι η ύπαρξη του υπερβικού καθετήρα είναι αντένδειξη προγράμματος σε πισίνα. Εσείς θεωρείτε ότι η ύπαρξη υπερβικού καθετήρα είναι αντένδειξη? Να απαντήσω σε αυτό. Όπως επίσης και τη χρήση. Όχι, ναι. Η χρήση καθετήρων υπαρρύνης. Επιμένουν οι φυσιάτροι να χρησιμοποιούνται καθετήρες υπαρρύνης. Είναι ειδική επικάλυψη. Προστατεύουν από αντιμικροβιακά. Αυτό δεν το ξέρω από την αλήθεια. Αν σας ρωτάω αν έχετε κάποια. Δεν είναι τεκμηριωμένο επίσης. Εντάξει, ευχαριστώ. Τι θέλω να ρωτήσω εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι σε αυτούς τους αρρώστους πράγματι που υπάρχει βακτηριουρία χωρίς συμπτώματα δεν κάνουμε καμία αγωγή. Παίζει κάποιο ρόλο το είδος του μικροβίου? Είναι γνωστό παραδοσιακά ότι τους αυτοδιαλείπονται σε αυτούς τους καθετεριασμούς και μάλιστα στους άντρες εύκολα μπορούν να συμβούν τραυματισμοί της ουρίθρας. Αν έχετε ένα μικρόβιο μια ψευδομονάδα, θα αφήσετε τον άρρωστο αυτό χωρίς αγωγή ή θα του κάνετε αγωγή, έστω και αν είναι συμπτωματικός? Επειδή τυχαίνει να έχουμε τους ασθενείς, νομίζω ότι ό,τι και θεραπεία να κάνεις, μετά από λίγο πάλι επανέρχονται ακριβώς με το ίδιο μικρόβιο. Και πρόσφατα, ας πούμε, έχουμε ένα τέτοιο ασθενή με πρωτέα, που κάθε καλλιέργεια που έρχεται είναι ακριβώς η ίδια, με ελάχιστα μεταβλητή, ας πούμε, την ανθεκτικότητα στα διάφορα αντιβιωτικά. Και απλά τον θεραπεύουμε όταν αρχίζει και κάνει αιμορραγικές κυστίτιδες. Άλλη ερώτηση? Νομίζω τελειώσαμε. Ευχαριστούμε το ακροατήριο.